ευελπιστούν ότι θα βάλουν, όπως λένε, τέλος στη λιτότητα. Παρά την τήρηση του εθήμου από τον Πρωθυπουργό, που έκανε κούλουμα στην Αίγινα και συνέφαγε παράθυνα λος με τον Αλέκο Φλαμπουράρη και τον Παύλο Πολάκη, η Σαρακοστή ξεκινάει μάλλον αντίστροφα και με την εβδομάδα των παθών για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι οι βουλευτές ανησυχούν για τα νέα επερχόμενα μέτρα, επιλέγουν να αμπαλάρουν τις διαφωνίες τους και υιοθετούν με ευκολία το αφήγημα των αντιμέτρων, που εκτιμούν ότι θα εξισορροπήσουν τις νέες απώλειες στα εισοδήματα. Ενώ ο Νίκος Ξηδάκης, ήδη στο γερμανικό περιοδικό Stern, παραδέχεται ότι η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε. Μας πίεσαν να υπογράψουμε ότι θα πηδήξουμε 20 μέτρα ύψος και τώρα μας τιμωρούν που δεν τα καταφέραμε. Εάν ταυτόχρονα μπροστά μας έχουμε ανάπτυξη, επενδύσεις, ποσοτική χαλάρωση, έξοδο στις αγορές, έξοδο της χώρας από την κρίση, νομίζω ότι το δίδυμα στο οποίο θα μπουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλοι βουλευτές, όσοι θέλουν να μπουν στη χάραξη μιας νέας πορείας της χώρας, είναι, νομίζω, μικρότερο από ό,τι κάποιοι φαντάζονται ή θέλουν να το αναδείξουν. Φοβάμαι ότι μέσα η πράξη θα σας. Το μεγαλύτερο και πιο σύντομο ανέκδοτο, τα περί αντιμέτρων. Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Λίτζα και κύριε Κονόμου. Γιατί κορυδευόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι φούμαρο. Μέτρα απαράδεκτα, τα οποία έρχονται ως προϊόν μιας αναποτελεσματικής διαπραγμάτευσης. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει το βλέμμα στραμμένο στους βουλευτές και προκειμένου να προλάβει αντιδράσεις, αναμένεται να εντείνει τις επαφές και το μασάζ. Αρχής γενομένης από τη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ό,τι μέτρο υπάρχει προς μια κατεύθυνση θα είναι και μέτρα αντισταθμιστικά, όπως το συνηθίζετε να το λέτε. Άρα αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν μέτρα προς μια κατεύθυνση. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται καμιά άδεια από την Τρόικα ή τους θεσμούς, όπως τους λέμε, διότι είναι ισόποση μείωση δαπανών και φόρων και γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να αυξήσουν και το έλλειμμα. Και αυτό είναι μια διαφορά αντίληψης που έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θεωρεί ότι δεν μπορεί να συμπιέσει τις δαπάνες, διότι πηγαίνει και με μια λογική πελατείας και το καθεξής ή ιδεολειπτική. Το μόνο ιδεολόγημα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λυριτζή, είναι η με κάθε τρόπο προσκόλλησή του στην εξουσία. Γι' αυτό είναι μια χαρά συνεταιράκια αυτή τη στιγμή με τους ΑΝΕΛ. Δεν υπάρχει καμία κόκκινη γραμμή. Ο μηδενικός λογαριασμός που ευελπιστούν ότι θα προκύψει με τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι ο στόχος του Μαξίμου, ώστε η τελική πρόταση που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή να μην προκαλέσει ρήγματα στην κοινοβουλευτική ομάδα.